Περισσότεροι από 500 αθλητέ όλων των ηλικιών από διάφορε περιοχέ τη χώρα θα λάβουν μέρο στο δεύτερο πανελίνιο τουρνουά Τζούντο που πραγματοποιείται στο Καλπάκι το διήμερο 12 και 13 Νοεμβρίου. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η έδρα του Δήμου Πογονίου φιλοξενεί μια εξαιρετική διοργάνωση που τη φετινή χρονιά εμπλουτίζεται και από τη συμμετοχή ατόμων με προβλήματα όραση. Οι αγώνε διοργανώνονται από τον Πανυπηρωτικό Αθλητικό Σύλλογο και τελούν υπό την αιγίδα του Δήμου Πογονίου και τη Περιφέρεια Υπήρου. Ενώ διεξάγονται σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο, την Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία και το Σύλλογο Άρη, Ιωαννίνων. Ο Δήμαρχο Πογωνίου Κώστα Καψάλη τόνισε πω η Δημοτική Αρχή στέκεται αρρωγό σε κάθε προσπάθεια διάδοση του αθλητικού ιδεόδου. Φιλοδοξούμε να γίνει θεσμό και να συνεχίσει να γίνεται κάθε χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι οι συνθήκε είναι καλέ και αυτό προσπαθούμε κι εμεί, ώστε τα παιδιά να έχουν τι καλύτερε συνθήκε και οι αθλητές, αλλά και οι επισκέπτε που έρχονται στην περιοχή μα. Αυτό φαίνεται άλλωστε και από τη συμμετοχή των αθλητών. Φέτο θα ξεπεράσουν τα 500 παιδιά, θα συμμετέχουν και παιδιά με ειδικέ ανάγκε, με προβλήματα όραση. Και εμεί ω Δήμο προσπαθούμε να διαμορφώσουμε εκείνε τι συνθήκε να είναι οι καλύτερε και για τη διαξαγωγή των αγώνων. Για το Δήμο μας ε, ιδιαίτερη προτεραιότητα έχει ο αθλητισμός και ο πολιτισμός της περιοχής μας. Γι' αυτό όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και τώρα, δίνουμε μεγάλη έμφαση στις εγκαταστάσεις που έχει η περιοχή μας. Είτε αυτά είναι κλειστά γυμναστήρια, είτε είναι γήπεδα ποδοσφαίρου, 5x5, τέννις, ώστε να μπορούν να βρίσκουν διέξοδο οι νέοι μας, αλλά και γιατί όχι να διοργανώνουμε και τέτοιου είδου εκδηλώσει όπω θα γίνουν αυτέ τι επόμενε ημέρε. Θερμέ ευχαριστίε για την υποστήριξη εξέφρασαν ο προπονητή του Πανυπηρωτικού Αθλητικού Συλλόγου Οδυσσέα Νάτσης και ο Ομοσπονδιακό Προπονητή Σταύρο Στραγάλη, που αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα συμμετοχή στο πρωτάθλημα ατόμων με προβλήματα όραση. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Δήμαρχο που φιλοξενεί στο Καλπάκι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τζούντο για άτομα με προβλήματα όρασης. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Σύλλογο Πανεπιρωτικός που μας φιλοξενεί μέσα στη διοργάνωση. Την Κυριακή θα συμμετέχουμε και εμείς στο Καλπάκι με με, με με παιδιά, παιδες, άνδρες και γυναίκες και θα δείξουμε το Τζούντο τυφλών ε, στην περιοχή μας. Επίσης, ε, θα ήθελα να πω ότι για πρώτη φορά... Θα κάνουμε και μια κατηγορία Open Judo, η οποία θα έχουμε συμμετοχή βλεπόντων και αθλητών που έχουν προβλήματα όρασης. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και θα γίνει η αρχή από εδώ, από το Καλπάκι. Πάνω απ' όλα να ευχαριστήσουμε το Δήμο Πογονιού και το Δήμαρχο που μας στηρίζει από το 2011 που ξεκινήσαμε να κάνουμε το τμήμα πάνω στο παρακάλαμο και είναι καθημερινά δίπλα μας. δεν είναι μόνο τώρα δηλαδή στους αγώνες, είναι καθημερινό αυτό το, η, αυτή η στήριξη. Και να καλέσουμε τον κόσμο να βρεθεί πάλι στο καλπάκι όπως πέρυσι που, μας, που στήριξε τα παιδιά και μας βοήθησε. Και να πω ότι είναι υποχρέωσή μας να φιλοξενήσουμε το Πανελλήνιο πρωτάθλημα όχι απλά χαρά μας, το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Ανθρώπων με Ατόμων με Προβλήματα Ωρασής. Και περιμένουμε κόσμο να στήριξει και αυτά τα παιδιά και όλα τα παιδιά που θα συμμετέχουν στους αγώνες. Ε... αυτά. <laughs> να μην πω πάλι. Να μα πείτε λίγο πόσο κόσμο περιμένετε, πόσοι είναι οι σύλλογοι που συμμετέχουν, από πού. περιμένουμε γύρω στους 500 αθλητές, 530 και θα είναι σύλλογοι από όλη την Ελλάδα. Πέρυσι είχαμε συλλόγου κυρίω από το βόρειο τμήμα τη Ελλάδα. Βόρεια-βόρεια, δυτικά εδώ, περιοχή δικιά μα, τα Γιάννα και προ τα πάνω. Φέτο περιμένουμε από όλη την Ελλάδα. Θα έχουμε συμμετοχή και αρκετοί από την Αθήνα, που έχει αρκετού συλλόγου και φιλοδοξούμε και εμείς να γίνει θεσμός και θέλουμε να γίνει θεσμός στο Καλπάκι για να αξιοποιείται και η περιοχή, οι ακριτικές περιοχές να προβάλλονται.